Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι 3η 26 Ιουλίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Είναι μια σημαντική μέρα για την Ένωση, καθότι έχει κάνει μια από τις πιο μεγάλες μεταγραφές της ιστορίας της, αυτή του Βίντα. Είναι από τις περιπτώσεις που εγώ προσωπικά δεν θέλω να πανηγυρίζω, αλλά αισθάνομαι ότι δεν χρειάζεται να πεις και κάτι ιδιαίτερο, γιατί πολύ απλά μια τέτοια μεταγραφή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ ουσιαστική. Έτσι, είναι ένας παίκτης που έχει τέτοια προσωπικότητα και τέτοια πείρα και τέτοια αξία που δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε πολύ, ούτε χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια για να πείσεις κάποιον ότι πρόκειται όντως για μια σημαντική προσθήκη. Η ΑΕΚ κατάλαβε φέτος, μέσα σε όλα που δεν καταλάβαινε τα προηγούμενα χρόνια, ότι χρειάζεται επένδυση για όλες τις θέσεις. Έτσι. Δηλαδή χρειάζεται κοινώς να ρίξεις χρήματα και να φέρεις μεγάλα συμβόλαια σε όλες τις θέσεις και όχι μόνο επιθετικά, όπως είχε κάνει για παράδειγμα με τον Τζούμπερ ή με τον Αραούχο. Έτσι δίνει λεφτά και στο Βίντα, αρκετά χρήματα στο Βίντα, για ένα αξιόπιστο στόπερ, και το ίδιο προτίθεται να κάνει για έναν ακόμα στόπερ που θα πρέπει επίσης να είναι top επίπεδου για να μπει οριστικά μια ταφόπλακα σε αυτό το αμυντικό χάλι των τελευταίων ετών και ειδικά της τελευταίας διετίας. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να μπει στο νέο της σπίτι, στη Νέα Φιλαδέλφια, και να έχει στην αγωνία σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε κατεβασιά του αντιπάλου αν θα φας γκολ. Νομίζω ότι η παρουσία του Βίντα και ενός ακόμα στόπερ που πρέπει να είναι αναλόγου βελληνικούς εγγυάται κάτι τέτοιο για την ΑΕΚ, μαζί με το γεγονός βέβαια ότι έχει αποκτήσει και έναν κόφτη σαν τον Τζόνσον, όπου και εκεί επένδυσε, και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει. Μετά πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και ένα φορ ίδιο επίπεδο ή και ακόμα καλύτερο του Αραούχο, για να το πω ακόμα πιο ξεκάθαρα, ένα striker ολικής, ένα γκολτζή, έναν άνθρωπο που θα σου εγγυάται ένα συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων και υψηλό αριθμό τερμάτων μέσα στη σεζόν, γιατί δεν θέλει ένα συμπλήρωμα για την επίθεσή της. Συμπλήρωμα είχε τον Ansarifard, δεν θέλει δηλαδή ένα νέο Ansarifard, θέλει έναν πάρα πολύ καλό φόρο που και εκεί θα πρέπει να επενδύσει αρκετά χρήματα για να τον φέρει. Και φυσικά σε τρίτο χρόνο θα χρειαστεί και εξτρέμ, και κατά την ταπεινή μου άποψη, αν και δεν το έχουν θέσει σε προτεραιότητα στην ΑΕΚ, και ένα ακραίο μπακ ακόμα για να αισθάνεται μια σιγουριά και ο Αλμέιδα. Πρέπει πάντως να συνεχίσει στην ίδια σωστή νοοτροπία, σωστή φιλοσοφία. Η ΑΕΚ έχει κάνει 4 μεταγραφές τέλη Ιούλη. Είναι λίγες αριθμητικά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι μία προς μία όλες στοχευμένες και ουσιαστικές. Αυτό μετράει αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να λέμε παχιά λόγια. Υπάρχει μια σοβαρότητα στο κλαμπ. Το έχουμε δει όχι μόνο με τους παίχτες που έχουν έρθει, αλλά και με το πώς διαχειρίστηκε την υπόθεση του Άμραμπατ, την ανανέωση του Γαλανόπουλου, τους παίκτες ακόμα που έφυγαν, όπως είναι ο Τάνκοβιτς και ο Βράνιες. Σοβαρεύει το όλο πράγμα και η ΑΕΚ γίνεται πραγματικά δυνατή. Υπάρχει ακόμα ένας ολόκληρος μήνας για 3-4 σημαντικές μεταγραφές που πρέπει και αυτές να γίνουν χωρίς την παραμικρή έκπτωση στα θέλω του Αλμέιδα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε εν ώψη μιας αγωνιστικής σεζόν που, να το θυμηθείτε, ο πόλεμος εναντίον της ΑΕΚ θα είναι πολύ μεγαλύτερος και από αυτό που ήδη γνωρίζουμε και που έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής, γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ δυναμώνει πάρα πολύ με το γήπεδό της και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να το αφήσουν έτσι οι ανταγωνιστές της. Γι' αυτό συσπήρωση γύρω από την ομάδα, ένωση, και με τις κατάλληλες κινήσεις όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.